Κατατέθηκε τελικά η εγγυητική τραπέζης που αναμένονταν από τον κατασκευαστή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ώστε να ξεκινήσει σταδιακά και η κατασκευή. Πρόκειται για τη νέα μονάδα αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ισχύ 660 ΜΒ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 ΜΒ για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα. Θα λειτουργεί με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς θα αντικαταστήσει παλιές και ενεργοβόρες μονάδες. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι να καταθέσει η ΔΕΗ το αντιστοιχούν ποσό και ο εργολάβος σταδιακά να εγκατασταθεί στο χώρο. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ και αρκετές εβδομάδες, κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία την Τέρνα η εγγυητική επιστολή προκειμένου η ΔΕΗ με τη σειρά της, αφού την ελέγξει, να καταθέσει εντός μιας εβδομάδος την προκαταβολή για την έναρξη των εργασιών. Μια θετική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε. Το αναμέναμε αυτό εδώ και καιρό, αλλά λόγω των capital control είχαμε αυτή την καθυστέρηση, γιατί οι αδειοδοτήσεις, όπως γνωρίζετε, έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και 2 μήνες, 3 περίπου. Νομίζουμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την εταιρεία και για την περιοχή. Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, όπως καταλαβαίνετε κύριε Τσουφίλα, θα είναι μια μεγάλη εξέλιξη για την περιοχή, την οποία θα την βγάλει μια ώρα νωρίτερα από την κρίση που βιώνει προφανώς όλη η χώρα και ιδιαίτερως η περιοχή, γιατί είναι και πρωταθλήτρια στην ανεργία. Μιλάμε για τα 220 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να καταθέσει τις επόμενες ημέρες η ΔΕΗ, εφόσον γίνει ο έλεγχος της εγγυητικής. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα της εγγυητικής. Από εκεί και ύστερα οι εργασίες φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουν και μέσα στο Σεπτέμβριο. Ήδη γνωρίζω ότι η ανάδοχος εταιρεία ετοιμάζεται και συνεργεία της ανεβαίνουν προς την περιοχή να εγκατασταθούν. Θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα ξαναπούμε άμα την έναρξη των εργασιών, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το ανέμενε αυτό. Μιλάμε για μια επένδυση που θα ξεπεράσει το σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 2.500 άνθρωποι άνεργοι θα βρουν δουλειά, περισσότερο από μια σχεδόν πενταετία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για την περιοχή και είναι μια δικαίωση από την πρώτη στιγμή που είχαμε αυτήν την, ας το πει κανείς, την έμπνευση, μιας και μας έδινε τη δυνατότητα νόμων όμως το 2003 να πείσουμε όσους έπρεπε να πείσουμε για την κατασκευή της μονάδας του Πτολεμαΐδος 5. Το λέω αυτό γιατί ήταν δύσκολες οι εποχές το 2003 για να πείσουμε αυτούς που έπρεπε να πείσουμε. Και μέχρι και τελευταία στιγμή, μέχρι και τώρα, υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις, όπως γνωρίζετε, και μεγάλες πιέσεις και στις πολιτικές ηγεσίες και στην τελευταία πολιτική ηγεσία και στις προηγούμενες, από συμφέροντα να σταματήσει αυτή η επένδυση.